Κλείσε τη μουσική, φίλε, γιατί κάνουμε βίντεο. Κοπηρίτες. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη? Καλά, θα έρθει ο Τέρτσο μαζί μας, να ξέρεις. Αλήθεια. Πούντος. Όχι, εκπαιδευμένος. Έπρεπε να μου πεις ταρανάτος. Εκπαιδευμένος, δεν πάρω. Στο έδωσα στημένο. Δεν γίνεται. Στο έδωσα στημένο. Για πες τι πάμε να κάνουμε σήμερα. Χαλαρά μου, ρε, θα είμαστε. Κοίτα, χαλαρά θα είμαστε όντως. Μήπως είναι πολύ ψηλά η καμερά. Δεν μας νοιάζει για το vlog κανάλι. Γι' αυτό το. Πάμε να κάνουμε, θα κρίνουμε βασικά καρφώματα. Το κάναμε τις προάλλες στο React κανάλι σου, τώρα το κάνουμε live. Live, bro. Το κάνουμε live με παίκτες Α1 όμως. Ακραίο. Εντάξει, και εγώ θα μπορούσα. Ή και όχι, ε. Εσύ ναι, εγώ γιατί είμαι εκεί, δεν ξέρω, αλλά. Επειδή αυτό το cloud. Εσύ γιατί στο cloud, για μόνο, μόνο, γιατί τίποτα άλλο. Αντικειμενικότητα κιόλας. Κοίτα, εσύ, αν τότε που είχαμε παίξει πρώτη φορά ένα Βιέννα, το είχες λίγο εξελίξει. Λίγο. Γιατί να το εξελίξω, τι να. Θα μου πεις ναι, σωστά, να ασχοληθείς με κάτι που το έχεις. Το μόνο πράγμα που εξελίσσω είναι πώς να χάνω λεφτά. Τι, κρύπτο. Τι έχεις λεφτά. Χάνω τώρα επειδή τζογάρω το τελευταίο 1,5 μήνα. Και νόμιζα ότι πήγαινε καλά τελικά, τελευταία. Το μεγάλο μου πορτφόλιο πάει πολύ καλά. Το τέτοιο, το πορτφόλιο που κάνω τον τζόγο ήταν. Σήμερα ήταν το αποτελεστικό χαστούκι. Δηλαδή το τελευταίο κρύπτο το πήρες. Το τελευταίο κρύπτο. Ναι. Τι είναι το τελευταίο κρύπτο. Το καινούριο. Το καινούριο. Το κρύπτο. Πρώτα βγαίνουν 15 το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θα πάμε να κρίνουμε λοιπόν live. Κοίτα, εμένα μου είχε πει ο Σχίζας για σένα ούτως ή άλλως από. Πριν ξεκινήσει, από όταν ξεκίνησα το YouTube και έκανε, ξέρω εγώ, ήθελε να κάνουμε και θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Ένα τύπου φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ, YouTuber, παίκτες Α1. Ναι, όπως κάναμε με την Μπαμ ποδόσφαιρο σε φάση. Ωπα, τώρα. Τι μπερδευτικό φανάρι είναι αυτό, δες εδώ φανάρι που έχετε. Ναι, το ξέρω. Τι είναι αυτό. Μπότσαρι. Και τώρα ο άλλος θα έρθει από πίσω και θα σε κορνάρει γιατί θέλει να πάει από εκεί. Ναι. Συμβαίνει. Κάτσε να ανάψει. Άναψε κόκκινο, please. Άναψε κόκκινο, παρακαλάμε. Θα ανάψει, ρε, μην αγχώνεσαι. Πώς είναι να μου έσκασαν τα χίλια, ρε, με τέτοια εποχή. Τέλος. Λοιπόν, ναι, οπότε πάμε να κρίνουμε. Καρφώματα. Πάμε να κρίνουμε καρφώματα. Θα είναι 3-4 παίκτες της Α1, αν δεν κάνω λάθος. Θα βάζουμε βαθμολογία από ό,τι έχω καταλάβει. Από το 1 μέχρι το 10. Νομίζω, ναι. Κοίτα, στο εξωτερικό, στο NBA έτσι γίνεται. Okay. Εντάξει, εγώ επειδή έχω ασχοληθεί με τον μπάσκετ σίγουρα, εσύ επειδή έχεις δείξει 5 πράγματα για μπάσκετ, αλλά και είσαι και αυτός που είσαι σίγουρα, ξέρω εγώ. Ο Τρόγιας. Και εντάξει, φίλε, η αντίδρασή σου μόνο δίνει content στο λαό. Ναι. Και να δούμε κιόλας άμα θα είναι και ένας συγκεκριμένος παίκτης, ο Kevin Porter Jr., που είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Αλήθεια. Είναι, ναι, έχει κάνει τρελό μπαμ. Δεν είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στην Ελλάδα σου είπα. James Porter. Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. Ναι, αυτό τον πήραν από την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να τον έφερε ο ίδιος ο Σαββίδης. Στον ΠΑΟΚ παίζει. Αν δεν κάνω λάθος, στον ΠΑΟΚ παίζει, ναι. Ο Σχίλιος στον Άρη δεν ήταν. Ο Σχίλιος ήταν αρχηγός του Άρη και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Ψσσ, προδότη. Αν και με ΠΑΟΚ εγώ το μεταξύ. Κι εγώ. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν γενικότερα οι νέοι, ότι οι επαγγελματίες παίκτες είναι. Μπρο, όποιος δίνει καλύτερα λεφτά, ξεκόλα. Και όποιος κρατάει ταυτόχρονα. Εντάξει, ας πούμε το. Σιγά μην ξέρεις, το Σουλούκα τον ξέρεις, τον παίκτη. Ναι, ακούστα. Τι έγινε, ξέρεις. Αυτό, έγινε μπαμ, αυτός πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και όχι πέσα να τον φάνε. Τον άνθρωπο του ευχόντουσαν καρκίνους, τέτοια οικογένειες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, ο κόσμος είναι ηλίθιος, ρε φίλε. Δεν είναι. Του ευχόντουσαν ό,τι μπορείς να καταλάβεις, ξέρω εγώ, τον βρίζανε. Τι να σου πω, το ίδιο. Εμένα όταν πήγα στην Ιταλία, ξέρεις τι με ευχόντουσαν. Δεν ξέρω, μου τα έδειξες. Ναι, άστα. Τι, τα χαλαρά σου έδειξε. Τέλος πάντων. Τι να σου πω. Ο κόσμος είναι χαζός, ρε. Δεν είναι. Είναι μέχρι να έρθει στα παπούτσια σου. Μόνο αν γίνει αυτό. Μόνο αν γίνει αυτό θα καταλάβει. Και, που, και πάλι δεν το καταλαβαίνει το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί άλλο να το κάνεις μόνο σου και κάτω από την κουβέρτα σου να κάτσεις να κλαίγεις, και άλλο να έχεις εκατομμύρια μάτια πάνω σου. Είτε είσαι ο Σουλούκας, είτε είσαι οποιοδήποτε. Και τον άνθρωπο το φάγαν, σου λέω. Τι βρίσιμο, τι τέτοια. Τη γυναίκα του, την οικογένεια, την κόρη του. Ό,τι μπορείς να καταλάβει. Απίστευτο. Γιατί πήγε σε άλλη ομάδα. Και κάτω εικόνα. Γιατί πήγε σε μια άλλη ομάδα.
Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, οι Έλληνες είναι φανατικοί στα γήπεδα και σε αυτά. Ρε. Ναι, δυστυχώς. Το να είσαι φανατικός και να υποστηρίζεις την ομάδα σου είναι οκ, okay, αλλά το να βρίζεις την άλλη ή κάποιο παίκτη που πήγε σε μια αντίπαλη. Να, εγώ συμμαθητές μου το ίδιο πράγμα. Παίζαμε την άλλη φορά και ήταν δύο ομάδες, παιδί μου. Και λέω, να ξέρετε, λέω στην ομάδα, όταν χάνει ένας, ξέρω εγώ, χάνουν όλοι. Και όταν κερδίζει ένας, κερδίζουν, λέω, όλοι. Και με το που ακούνε, α, είμαστε ομάδα, ξέρω εγώ, εγώ είμαι με, ξέρω εγώ, τους μπλε και εγώ με τους κόκκινους. Και αρχίζουν, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν βγει έξω, αντί να υποστηρίζουν την ομάδα τους, πάμε έμποροι, ξέρω εγώ, αρχίζουν να βρίζουν την άλλη. Να βρίζουν, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, ναι, πάμε, κατάλαβα. Χάστε, κάντε. Και λέω, ρε Μάγκελο, μισό λεπτό λέω. Γιατί έχετε πάρει, λέω, αυτή την οτροπία, να χάσουν, λέω, οι άλλοι. Γιατί δεν υποστηρίζετε, λέω, να κερδίσουν οι δικοί σας. Υποστηρίζετε να χάσουν οι άλλοι. Αυτό λέω, το βγάζετε, να το βγάλετε, λέω, απευθείας από την οτροπία σας. Να χάσουν οι άλλοι. Πηγαίνουμε στο Sonic Arena. Sonic Arena. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, σε 10 λεπτά είμαστε εκεί. Και εσύ μετά τι έχεις να πας, μια βάφτιση. Του αδερφού μου. Πού είναι? Πίσω. Καρπία, παιδιά. Σε πάω σπίτι για να φύγω. 5 ευρώ. Εντάξει. Υπολογισμένα τα έχω. Πάντα τα σχολεία. Κρύπτο δέχεσαι? Δεν έχω. Ούτε εγώ. Φλάκα κάνω, φλάκα κάνω. Τόσο χάλια πήγε, τι έγινε, ρε. Όχι, αλλά έχασα, μπρο. Δεν σα πω ποσό που έχω χάσει τον τελευταίο μήνα. Απλά τώρα είμαι στη φάση που είμαι μείον και όχι σύναπτα μαθήματά μου. Ναι, κατάλαβα. Τι αριθμό μου είπε τώρα, θέλω. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, ρε, δεν ξέρω. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πεις. Λες να έρθει αυτή η ώρα. Ναι, ναι, αναγκαστικά. Λες, ε. Ναι. Καλά το λες, βασικά τον καιρό εσύ. Για να δούμε. Τεχνολογία blockchain is the only way, bro. Είναι σαν να συζητάμε για το ίντερνετ το 1997-98 και να μου λες, λες να το χρησιμοποιήσω κι εγώ ποτέ. Κατάλαβα. Να ξέρεις, ακριβώς το ίδιο. Θα έρθει μια μέρα την οποία θα είσαι αναγκασμένος να ξέρεις πώς και τι. Δεν σου λέω ότι θα αγοράσεις bitcoin και ethereum. Θα ξέρεις πώς να κάνεις συναλλαγές μέσω blockchain με κρυπτονομίσματα ή κατά πάσα πιθανότητα με CBDCs, με νομίσματα που θα σου βγάλει η κυβέρνηση. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες. Σαν να λέμε στο δραχμές ευρώ και τέτοια που αναγκαστικά τα... Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Sonic Arena, λοιπόν, θα δούμε καρφώματα, θα είναι καλή φάση, πιστεύω. Ας φύγουμε από την ίδια τελευταία. Αν έρθουν τέτοια στα δώσουμε. Εντάξει, δίπλα μας τα κάθε και θα βάζει βαθμολογίες. Αυτό και reporter. Αυτό ήταν τελείως στοιχείο, τα άλλα δύο τα κατάλαβα από την αρχή. Εντάξει. Σήμερα προσοχή στο κέντρο. Στο κέντρο. Παίζει ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο. Δεν το δίνω σήμερα το παιδί. Ναι, αλλά σε εσένα το λέω. Γενικά πως εδώ στην διάθεση. Δεν πρέπει να αφήσει τίποτα. Ναι ρε, γενικά σου λέω, μέσα στη μέρα. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Okay. Είναι σημαντικός αγώνας τελευταίος. Αν ναι, κερδίσει ο ΠΑΟΚ, παίρνει πρωτάθλημα. Αλήθεια. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δύσκολο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα τώρα. Στο... Θα είναι γεμάτο το Βικελίδης, ναι, ναι. Εκεί. Όχι, είναι πράγμα από εκεί. Δεν πειράζει. Μπορεί έτσι να το αεροδρομιάκι. Το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Μάλιστα. Έτσι. Άλλο μου δείχνει για το GPS πάλι, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε κι άλλο. Πάτη, είσαι καλό παλικάρι. Πέτσες πολύ καλά θα πήγες στο παγκόσμιο, ε! Άμα σου πω τι έκανε ο Πέτς στο παγκόσμιο, bro, γιατί ήταν θέλημα Θεού να πάμε. Δεν έπρεπε να πάμε, ρε. Γιατί? Ο Πέτς ήταν τραυματισμένος και στο δάχτυλο. Το ξέρω, σε πώς. Ναι. Και στο πόδι. Στο πόδι σκοτώθηκε. Εγώ δηλαδή νόμιζα όταν τον είδαμε στο γυμναστήριο. Ναι. Μόνο άκουσα. Δεν είδα. Το είδαν οι υπόλοιποι. Πέφτει πάνω στο στρώμα και πάνω στο στρώμα είχε βάλει. Στα σουγκάρια ήταν το στρώμα. Και πάνω είχε βάλει ένα πιο σκληρό. Και όπως προσγειώθηκε, αντί να μαλακώσει, αυτό ήταν πιο σκληρό και τον πέταξε πίσω ανάποδα. Okay. Και τρώει ανάποδα δύναμη μέσα στο πόδι, ξέρω εγώ. Και πέφτει κάτω και αρχίζει να φωνάζει. Α, ξέρω, αρχίζει εκεί. Και λέω, οχ, πάει, λέω, αυτό ήταν. Πηγαίνουμε, βλέπουμε στην αρχή, νομίζαμε ήταν σπάσιμο. Μου λέει ότι άκουσα κρακ. Πηγαίνουμε. Εγώ κατευθείαν πιάνω και προσεύχομαι εκείνη τη στιγμή. Πηγαίνουμε για, όχι μαγνητική, για ακτινογραφία. Πολύ respect αυτό με το Θεό που έχει τόσο έντονο. Από μένα full, bro. Θα μάθεις τι μου έχει γίνει, τέλος πάντων. Πηγαίνουμε στην ακτινογραφία. Κι εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, όχι τόσο... Δεν θέλω να το πω φανατικά, όχι τόσο έντονα όσο είναι ο Δημήτρης. Εντάξει.
Θα βγάλω τις νηστείες απ' έξω, γιατί μου είπες δεν τις κάνεις λόγω θρησκείας. Όχι, εντάξει, το κάνω για τον Χριστό κατά κύριο λόγο, αλλά το κάνω και για μένα. Και για σένα κατά κύριο, ναι, το ξεκίνησες κατά κύριο λόγο για σένα. Όχι, δεν με επηρέασαν οι γονείς μου ποτέ σε αυτό. Ναι, μόνος μου ξεκίνησα. Και το κάνουν και οι γονείς του μετά από μένα. Ναι, μετά από μένα, γιατί δεν το πείσα ο πατέρας μου ότι θα τα καταφέρω. Σου λέει σιγά μην. Εγώ τρώγα φουλ κρέας, όχι σαν και σένα, αλλά κάθε μέρα. Ναι. Αλλά όχι σαν και σένα το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλά, τότε ήμουν και μικρός. Ναι, δεν καν είχα, δεν αγόραζα μόνος μου το φαγητό μου. Φύγαμε, ξεφύγαμε. Για πες για το πέτσα. Ναι. Για πες. Μισογράφος πρέπει να γίνεις, μπράβο. Το έχεις. Πέτσας, ναι, γίνεται αυτό. Χτυπάει, λέω. Οχ. Πάμε για ακτινογραφία. Γυρνάει, βγαίνει ο γιατρός, τον κοιτάει έτσι. Καραπέτσας. Φλόρος. λέει έτσι, ξεκάθαρα. Λέω, Πετσάκο, τελείωνε, λέω, με τις χαζομάρες σου. Δεν είχε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, πονάει δύο εβδομάδες. Κάτι μυϊκό ήταν. Κάνει και μαγνητική. Δεν θυμάμαι τώρα τι έγραψαν ακριβώς στη μαγνητική. Και λέει φλόρος. Οκ. Α, δεν είχε τίποτα. Πάλι καλά νέα. Δεν είχε τίποτα. Καλά νέα. Κάτι μυϊκό. Εντάξει, τα μυϊκά είναι. Μόνος. Δύο εβδομάδες μετά ήταν το παγκόσμιο. Περνάνε δύο εβδομάδες. Αυτός τρεις μέρες πριν το παγκόσμιο ήμασταν εκεί. Έτρεχε στην ευθεία και λέει πονάω. Με τρέξιμο στην ευθεία. Έρχεται η ώρα του αγώνα, διαγωνίζεται, πάει σκάι με την κοιλιά. Το είδα αυτό, το έβαλε στο intro, Ναι, ναι, πάει σκάι με την κοιλιά. Λέω. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνει για επανάληψη. Δεν την κάνει. Λέω για ποιο λόγο. Πάει και τελειώνει το ραν, είναι 40 μέτρα, πήγαινε 40 μέτρα έλα και πηδά από 2 και 3 μέτρα. Συνέχεια. Ναι. Λέω για ποιο λόγο. Το σταματά, μπορεί να κάνει επανάληψη στον πρώτο γύρο. Να το ξεκινήσει από την αρχή. Ναι, κάνει επανάληψη και μετά πηγαίνει ξανά όταν έρθει η ώρα για τα ριντούζ. Έτσι. Ναι. Το ριντού. Δεν το κάνει ο Πέτσας, το ολοκληρώνει. Έρχεται μετά, του λέω. Λέω για ποιο λόγο το έκανες αυτό. Αυτόν τον ρωτάει εντωμεταξύ ο κριτής πάνω, του λέει ριντού, γιατί εκεί πέρα που χτύπησε με την κοιλιά και ακούμπησε κάτω, απαγορεύεται να κουμπίσεις. Οπότε ακυρώνει την προσπάθειά σου αυτόματα. Του βγάζουν κόκκινο σημαίακι και ακυρώνεται. Ναι. Εννοείται ότι κάνεις ριντού. Δεν το κάνει ο Πέτσας, λέω no. Του ξανακοιτάει ο κριτής και του λέει ριντού, να πεις ότι θα κάνεις επανάληψη. Δεν κάνει επανάληψη ο Πέτσας. No. Έχεις 10 με 15 δευτερόλεπτα βάσει κανόνα να κάνεις επανάληψη. Δεν την κάνει. Ναι. Έρχομαι, πάω εγώ και του λέω: για ποιο λόγο δεν έκανες, λέω, το σήμα της επανάληψης και ας μην κάνεις αν πονάς. Να, λέει, πονούσα, λέει, δεν το σκέφτηκα. Λέω: Οκ. Μιλάμε εκεί, πάνε, λέω, να ρωτήσεις. Γιατί ξαφνικά σταμάτησε να πονάει. Ναι. Αυτό ήταν μέσα στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πάει να ρωτήσει, τρώει άκυρο από τον κριτή, από τον υπεύθυνο των κριτών. Ναι. Τρώει άκυρο. Πάει να ρωτήσει τον υπεύθυνο τη όλη διοργάνωση και τη πίστα, τρώει άκυρο. Του λέει: για ποιο λόγο ρε αγόρι μου, λέει, δεν έκανε για να κάνει επανάληψη και α μη διαγωνιστεί. Δεν το σκέφτηκα, λέει, πονούσα. Okay. Ρωτάμε τον Έλληνα κριτή που είναι φίλο μου, του λέω: ρε εσύ, μήπως μπορούμε να τον βάλουμε, λέω, να ξανακάνει. Λέει: δεν γίνεται, του ρωτήσαμε όλου, άκυρο από όλου. Τέλος πάντων, καλά πέσα, να πάθει. Αυτά λέω: πληρώνονται. Έρχεται η ώρα, πάμε εκεί. Και βλέπω μια μισή ώρα μετά, έχει βγάλει επιδέσμους, έχει βγάλει τα πάντα. Μια μισή ώρα μετά, βλέπω το όνομά του δίπλα από τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Που ήταν γι' αυτός φίλος. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Πέτσα, λέω, κάνε λίγο ζέσταμα, γιατί βλέπω το όνομά σου εκεί. Του έχουν πει όλοι ότι δεν γίνεται. Ναι. Κάνει 4 δευτερόλεπτα ζέσταμα, τόσο χρειάστηκε γιατί τον φώναξαν απευθείας. Nikolaos Karapetsas, we're still waiting for one more guy. Λέω, θα το καταλάβει τώρα, αυτός δεν ξέρει για αγγλικά. Τον γυρνάει υπεύθυνος των κριτών, λέει: πού είναι, λέει, αυτός. Του δείχνει ο ένας ο Έλληνας. Ναι. Λέει: what the fuck, man, go up. Πάει πάνω και ξαφνικά διαγωνίζεται. Τρέχει, το run του ήτανε. Ό,τι χειρότερο. Αυτό που έβγαλε βίντεο. Αυτό που έβγαλε βίντεο είναι: ό,τι χειρότερο υπάρχει σε run, να ξέρεις. Όλα λάθος. Όλα τα βήματά του ήταν λάθος. Πιο γρήγορα δεν πήγε από τον άλλον. Ναι, ο άλλος έκανε και χαζομάρα και το παράτησε και όλα στο τέλος. Αλλά θα σου πω που κολλάνε όλα αυτά που λέω και γιατί τα λέω. Πήγε πιο αργά την καθυστέρηση, ήταν όλα λάθος όσα βήματα έκανε κλπ. Πονούσε, πήγε πάρα πολύ αργά. Δεν είναι αυτός ο Πέτσας, να ξέρεις. Mm. Χάλια όλο, χάλια, μηδέν. Και βγαίνει με αυτό το χάλια, 29ος από τους 54, έχει περάσει τώρα τους μισούς που κάνουν μόνο σπίτι όλη τους τη ζωή. Με αυτό το run, με αυτό το πόδι, όχι με μηδέν προπόνηση, με μείον προπόνηση. Δεν έχουμε κάνει, εσύ μας ξέρεις, δεν έχουμε κάνει προπόνηση ταχύτητα. Μόνο τούμπες κάνουμε. Ναι. Και προετοιμαζόμασταν μόνο για το freestyle. Αυτό που κέρδισε ένα ρόλο. Ναι. Δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι ναι, να πάμε στο σπίτι, αλλά όχι να κάνουμε και προπόνηση. Και με αυτό το χάλι πάει και βγαίνει 29ος και κάνει χρόνο
36-95 όταν ο 12ος 12 άτομα περνούσαν. Όταν ο 12ος πάει και κάνει 32 κάτι, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα πιο αργός ο Πέτσας. 4 δευτερόλεπτα είναι πολύ. Ναι. Αλλά για αυτό που έπαθε ο Πέτσας με το πόδι. Τρεις μέρες πριν δεν μπορούσε να προπονηθεί. Να περπατήσει δεν μπορούσε. Ναι. Τα έπαθε όλα αυτά. Θα και... μπορούσε να έχει πάρει πολύ καλύτερη θέση με λίγα λόγια. Θα περνούσε στους 12. Ναι. Μόνο υγιής να ήταν, όχι με προπόνηση. Χωρίς ναι. προπόνηση περνούσε στους 12 με αυτό το ραν. Ναι. Άμα το έκανε κανονικά. Και λέω αγόρι μου, λέω, γι' αυτό λέω ήθελε ο Θεός να έρθουμε εδώ. Γιατί λέω τζάμπα κοιτάμε λέω το freestyle τόσο καιρό. Είσαι λέω άνθρωπος λέω του speed. Ναι. Και από τώρα θα λιώσουμε την προπόνηση στο speed. Ναι. Εννοείται. Ωραίος. Καλό, καλό, καλό. Μπράβο. Και καλά και κακά μαντάτα δηλαδή. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε κυρίες και κύριοι. Sonic Arena εδώ, πρώτη φορά έρχομαι, δεν είχα ιδέα που με πας. Εντάξει, βλέπω πολλά αμάξια, ανησυχητικό αυτό. Γιατί? Σημαίνει ότι θα έχει αγώνες, θα έχει κάτι. Γιατί έχει τόσο αμάξια? Πέντε αμάξια έχει ρε, πάρουμε και την μπαλά. Πάρε την, να θα έχει μπαλές με. Άστο, γιατί θα την πάρουμε. Εστιάστε να το πούμε την μπαλά. Άμα είναι... It's on camera, mate. Ναι, γιατί ο... Ωραία, δεν ακούω μουσική, καλό αυτό. Κόσμος εδώ. Τι γίνεται? Κόσμος και εδώ. Όλοι ψηλοί. Τι λέει? Είμαι καλά. Πιο κοντός εδώ μέσα, εκτός από τα παιδάκια. Πω πω, δες εδώ και κύπελο έχουμε φίλε. Έλα πάμε. Σε εμποδίζουνε, μπες ρε, αυτοί δεν ξέρουν να παίζουν. Λίγο! Καλά πήγες! Πιο ψηλά πρέπει να πηδήσω. Πάνε με τα δύο χέρια έτσι. Με τα δύο χέρια και έτσι. Για ποιος είναι. Πρέπει να κάνεις πόδια για να το πετύχεις αυτό φίλε. Πόδια θε... Το ξέρω ρε, σε τρολάρω. Βγάλε να, κάνουμε, να κάνει και κανένας άλλος. Τα κρόξ στένε, τα κρόξ. Τα κρόξ στένε. Έλα φέρω να κάνω εγώ. Για πάμε. Κάτσε να βάλω εγώ ένα ρε να το έχω στο βίντεο. Αφού δεν θα βάλω. Θα βάλω ρε. Έλα. Βγάζε, βγάζε έτσι. Ναι. Ναι. Πάμε! Δοκίμασε να έρθει λίγο. Πάμε! Πήγαινε κυκλικά από πλάγια πήγαινε. Όχι από ευθεία. Από... Είναι διαφορετική εντελώς. Και, ναι, και να σταματήσεις την κίνησή σου, πώς να το πω. Αλλά πρέπει να πατήσεις δυνατά, τώρα είσαι με τα κρόξ, πού πας. Καλύτερο. Keep quiet everyone. Πάνω όμως. Δεν πειράζει. Αλλά ένα, να μείνω πάνω.
που δεν θα πει ποτέ. Πάμε. Το έχεις. Πάμε. Πάμε. Ε, τι? Δεν τη φτάσει, πρώτη πειράτη. Θα τη φτάσει, άμα θέλω. Απλά έβαλα το ένα και μου έφυγε η τέτοια, κατάλαβες. Έτσι δεν μπορώ, όχι. Όχι. Let's go. Μόλις το βρω το κάνω πάντα. Όχι ρε μπρο. Θα τον βρει. Έλα, my turn. Άλλο ένα. Πάμε. Είναι επειδή άνοιξε η κάμερα, μπρο, να ξέρεις. Πάντα έτσι συμβαίνει. Σίγουρα. All right. Έλα. Πάμε, έχεις μια προσπάθεια. Πάτα από πιο πίσω, ρε. Από πιο πίσω, πάτα. Πάτα πιο πίσω, είσαι πολύ μέσα. Α, ναι. Πάτα εκεί που ξεκινάει το... Και τώρα θέλω να πάρεις περισσότερο ύψος παρά να πας μπροστά. Μπλόκαρε το σώμα σου. Σόφισα. Δοκίμασα να το κάνεις χωρίς φορά. Όχι χωρίς φορά. Χωρίς μπάσιμο. Να κάτσουμε, είπε. Νομίζω, ναι. Λοιπόν. Η κριτική επιτροπή ήρθε η ώρα να περάσει τη θέση της. So, why are you judges? That's a great question. I guess Stavros could answer that, but I think I used to be a great dunker and I want to evaluate the other dunkers. I guess I can share my basketball experience, but not dunking experience. But definitely, I'm happy to be here. Oh, okay, okay. Cool. Let's get the water down. Get the water down. Josh, too? Yeah, I gotta be Josh. My video. Ο Σταύρος από εδώ, παιδιά, είναι κλειστός στο καναλιού. Θα μπορείτε να δείτε το βίντεο στο κανάλι του, διταρισμένο και πιο ωραίο. Από ό,τι αυτό εδώ. Εγώ το κάνω για το vlog το κανάλι. Θα το ανεβάσω μετά το βίντεο. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Θα δούμε τώρα αντιπροσιακά τα θέματα. Ναι! 1000%. Νίκο, είσαι εδώ, κύπελα. Δεν θέλω να είστε. Δεν θέλω να είστε. Τι? Τραβάει τώρα. Να είστε αυστηροί. Ναι, μην αγχώνεσαι. Είναι το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Ήδρωσες. Let's go, LFG, LFG. Να σου πω, τι κάνεις, αυτό το κάνεις εσύ. Τι, φοράει παπούτσια αρχικά. Εκτός από αυτό. Οκ. Quiet, είπανε. Quiet, σημαίνει ησυχία. Ο Πέτσας δεν θα καταλάβει. Ραφ. Δοκίμασε να πας με δύο χέρια, ρε. Ένα ανάποδο θα κάνω τώρα για το φίλο μου τον Κόγιο. Του λέω στο βίντεο για να με βγάλει και δεν με βγάζει. Νατ!
today, my friend? Ένα ανάποδο για το φίλο μου. Για πάμε. Μπλουζάκι εδώ, κυρίες και κύριοι, ΠΑΟΚ. Εγώ ΠΑΟΚ είμαι, by the way. Με τις υπογραφές όλων των παιχτών. Εντάξει, το πουλάω. Γιατί για τον έχω καταστρέψει. Τους έχεις καταστρέψει όλους, Δημήτρη, απλά δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. How's the sound? How's the sound? Απλά πρέπει να σταματήσω. Come on, bro. Let's go. Let's go. Take them all. You ready? Grafne. I'm just gonna tell you guys the rules real quick for today. All right. We're good. All right. The rules for today. There's gonna be 3 rounds of 2 dunks each. All right. So everyone's gonna have an opportunity to dunk twice. The player with the lowest amount of points on his dunks is gonna be eliminated. And then we're gonna go on to the next round. And then the final is gonna be 1 dunk. 1 dunk each player. Mm-hmm. All right. The winner takes it all. All right, let's go. Have fun. What does the winner take, though? The cup. Where's the cup? Show it. Show hey, man, you gotta show it to the camera, mate. You think so? Of course. Yeah. You're the one with the middle. That's the stakes, bro. That's the stakes. Let's go. Let's go again. Just the ending. Now. No. You have as many. You guys have as many tries as you want to complete 2 dunks. All right. Trying to make this video longer. Για όσους δεν κατάλαβαν, έχουν όσες προσπάθειες θέλουν, απλά πρέπει να πετύχουν 2 καλά dunks. Πάμε, κύριοι! Let's go! Let's get it, guys! Show us what you got! Show us what you got! I hope I don't use this, guys! I hope I don't use this! That's the lowest point they can get. 5. Ό,τι κι αν έκανες, εγώ 5 θα σου βάζω. Πρώτος διαγωνιζόμενος, ο Τζαμάλ. Fail. Πάμε λίγο. Δεύτερη προσπάθεια. For real? Are we gonna judge now? Yeah, that's your final? That's your final dunk? Yeah, that's his first dunk. You can do whatever, however you like, but you have to have 2 in the end. No, he's gonna go later. Now in this okay. That's your final. So, for this, I'm gonna give an 8. Scleros, Akoya, scleros. Οχτάρι, φίλε! That's for you, my friend. Okay. That's what you deserved. Yeah. Of the gym. Let's go, Chris. This guy apparently can jump out of the gym. This dude's videos were crazy. I think it's either he's gonna win it or Jamani. Stupid box. Stop it. Opa. As many as you want until you make it. Just keep going, don't get too tired. I got my money on you. I got my crypto on you. Risky. Oh! Hardcore! Θα πήρε μόνο 5 ώρες, μέσα σε περιμένω. Yeah, I'm giving a 7. Okay. Basic. 6, 8, how many you gave, guys? 7. 7 and 7, yeah. I mean... You gotta listen, Mr. Koyas. All right, the next dunker up is Marcus. This dude's knees are from vibranium. That's the guy. Let's go, Marcus.
go! Τα σκέφτεσαι και τα λες, πες μου λίγο. Έτσι μου το κάνω. ChatGPT. Έρχεται. Something marvel. That was the first try also. That's a 10 for me, man. That's a 10. That's a 10 out of 10. Yes, let's go! Nico. Number one on the rankings right now. Είναι η πρώτη φορά που ο Κόγιας βάζει 10 σε κάτι. Όχι ρε, εντάξει, αφού εδώ παίζουμε τέτοια μπάλα για το φαγητό. Ξέρω, άσε να πω κάτι, λέω, να σε πάω μια κόντρα ρε μπρο. Λίγο κάτι. Κι άλλος έτσι και έγινε, αλλά... Περίμενε λίγο, δεν ξέρω τι να πω για σένα. Φήμες δεν είναι τέτοιες εικόνες στις γάμπες. Next dunker up is Fotis. Rumor has it he has silicone in his legs. Silicone in his legs. Let's go for this. Όχι, από τη βολή είναι. Περνάει την πάρα το κάτω. Μετράμε για προσπάθεια αυτό. Όχι. Δες γάμπες που έχει ο άλλος, ρε. Nice one. I'm gonna put an 8. Alright, Jamani, let's see it, bro. Let's see it. You got this. Eh? Yeah, Frank. Wow, the pussy's me. Ωχ, για να δούμε τι έρχεται τώρα. Μυρίζομαι κάτι πολύ καλό. Άμα το μυρίζεις, εντάξει. Αυτός πετάει, πραγματικά πετάει. Μπρο, αυτό άμα έμπαινε, δεκάρι με τόνο. Πώς τραυματίστηκες και μεγάλη ιστορία. Το όχι. LFG, man, that's a 10 out of 10. You got this, man. Να το δω με τα μάτια μου. Bro, that's a 10 out of 10, man. That's a 10 out of 10. Όλοι δεκάρι, όλοι δεκάρι. Όλη κριτική επιτροπή δεκάρι, μάγκες. That was fire. That was fucking fire. Δεν ήταν, δεν ήταν. Κοντάξει να όλα. Ανάξει, σίγουρα. Το όχι. Θέλει σίγουρα κι άλλο, ρε. I'm gonna let Elvon decide. Yeah, let's go. One more. Άλλο ένα, σίγουρα άλλο ένα. Go through the legs. Αγώνα δεν θέλει ρε μπρο. Eight. All right, that's the end of the first round. Let's see who's moving on. Marcus Town και ο Φώτης Γιοργαλάς. Bravo, guys. Let's go, Marcus. Οι αθλητές που πέρασαν στον επόμενο γύρο, λοιπόν. Mine, you up. Let's go. Τελικός. Ημιτελικός για το κύπελο, κυρίες και κύριοι. It's the same thing. You got... Πληρώσεις, bro. Δεν τα έχεις όμως έτσι όπως τα θέλω. Δεν πειράζει, μάνα. Στο πρώτο θα λέω. Ελπίζω να κρατάνε τα καλύτερα για το τέλος. Πάλι κόντι θέλουμε να δώσουμε, ρε, bro. Εκείνες εκείνες του NBA που μοιάζει με το Wiz. Κάτσε. Μπρο, δες τι έβαλε, πάει μπασκετ. Ναι. Δεν το πρόλαβα καλά. Ο τέτοιος είναι ο κόρτερ, είναι.
αλήθεια. Σαν το Wiz Khalifa. Impressive. 10 out of 10 also, okay, girl. Bro, I see you. I see you. 10 out of 10. Nice. Well, this one dunk. If you make a 50 now, you're going to the final, and then you only need one more, so you need two good dunks. Two. You guys need two more good dunks. Whoa! That was too close? Δεν θα το κάνω από τη βολή, ε. Ξανά, ξανά! Let's go! Τελικός, κυρίες και κύριοι. Τελικός δεν είναι, ρε. Τελικός, ρε. Τελικός δεν είναι, ρε. Ναι, τελικός είναι. Όχι, δεν θα παλήσω, όχι. Τραβάει, τραβάει. Τραβάμε. Δεν θα με φύγει αυτό. Είμαστε. Keep the ball, bro. Keep the ball. Just hold the ball. We good? Και στον τελικό περνάνε ο Τζαμάνι Μακνής και ο Μάρκους Τάουνς. Για να δούμε ποιος σηκώσει το κύπελο. Let's go. Μπρο, έκανα γιατί λέω θα πηδήξει απλά από τη βολή και θα καρφώσει. Όχι ότι είναι απλό, αλλά μου έκανε. Μου έκανε windmill από εκεί. Κύριε, εγώ εδώ θα βάλω το καράκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ κοιτούσα το πόδι του ρε φίλε και λέω εντάξει. Όλοι 10. Everyone 10. Everyone 10 out of 10. He windmill from a free throw line, bro. Let's go! Είχε μισό βήμα πιο μπροστά. Ένα βήμα πιο μπροστά και ξενέρωσα. Λέω εντάξει, δεν το πέτυχε. Και βλέπω το windmill και λέω τι κάνει τώρα, ρε μπρο. Πάει. Κάτι το οποίο θα μπορέσει να κάνει ποτέ. Δέκα στα δέκα! Τελευταίο κάρφωμα, κυρίες και κύριοι. Κεφαλίτσα βλέπω. Hey, don't mess it up, Elvar. Don't mess it up. Ο Έλβαρ άνετα έπαιζε ποδόσφαιρο και ποτέ δεν είχε ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ναι, έπαιζε παλιά. Ναι. Φαίνεται. Αν δεις το podcast λέει ότι ο πατέρας του... Μάλιστα με τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτός ήταν να παίξει μπάσκετ. Ο πατέρας του είναι προπονητής μπάσκετ. Yes, yes! Ωχ, τι ετοιμάζεται φίλε, ωχ. Έρχεται. Θα πρέπει να τον βρει ο Έλβαρ πρώτα αυτό. Let's πρέπει, go. Πρέπει ο Φρίντριξον να το καταλάβει. Oh! Έρχεται. It's cooking, let's go. Πάμε. Όχι, πολύ χαμηλά.
Φρίδριξον στην κεφαλιά. Ακραίο. Το βάζει δεκάρι αυτό. Δεκαράκι, δεκαράκι, εγώ δεκαράκι. 9,5. 9,52 στα 10. Δεκαράκι, δεκαράκι. Παιδιά, Kevin. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Bro, you're not giving 9 regardless. Σε ένα δεκάρι μου το πάρει. Δεν υπάρχει αυτό, ρε. 6! No way. You got one more? Save it for the intro, bro. We still gotta do the intro. You're right there. Συγκεντρώνεται. Ξέρω πάνω του. Μπρο, άλλος τον περνάει κεφάλι. Το έχει σίγουρα, ρε. He can do it, he can do it. Someone wants the trophy really bad, as it looks. As it seems, as it looks, as it seems. Both, και τα δύο σου. Let me give him some information real quick, as a professional dunker. Ten out of ten, man. Oh, τι βάλατε? Δεκάρι, bro. Δεκάρι. Alright. Δεκάρι, δεκάρι. What you? Since I gotta take the trophy back, might as well just share it. Yeah. For the picture. Y'all want to share it? Share the trophy. That'll be nice. Best dunk contest since NBA. Preach. Δεν έχω καταλάβει ποιος κέρδισε, βέβαια. It's 50. We gotta do another. Σπαλίνα. Σπαλίνα. Έχω μια ιδέα. Να του πω μια ιδέα. Εννοείται. Να πάω του πω. God damn! I'm hungry for this line. Ο προηγούμενος κουράστηκε, παιδιά, οπότε κάνει διάλειμμα. Θα πηδήξει από πάνω του και θα κάνει και κάτω τα πόδια. Τι λες, ρε. Από ό,τι φαίνεται θα πηδήξει από πάνω του και θα κάνει και κάτω τα πόδια. Τι ξέρεις, ρε. Το άκουσα από σένα. Ακρίβεια βλέπω εκεί, ησυχία επικρατεί. Hey, Marcus, Marcus, hip flexor, raise it, quickly. Yeah. You gotta get up, you gotta get up. Ωπα, πηγαίνει. Δύσκολο, bro. Come on, you got it, let's go. Πολύ δύσκολο. If you really want the trophy, you gotta go for it. That's a tough one. That's a tough one to beat also, man. I got one left. Let's get it. Bro, some of my videos take 5 days and there are 10 minutes. Italy to France from the Alps with an electric scooter, yeah. Έτοιμος είναι.
Έτοιμος. Άντε Μάρκες, let's go, buddy, let's get it. Από ό,τι φαίνεται, κύριοι, θα διαλέξει το κοινό τον νικητή. Είμαστε ισοπαλία. Ο Τζαμάνι με τον Μάρκους. Και θα δούμε ποιος θα πάρει το κύπελο σπίτι. Θα κόψουμε βασιλόπιτα. Εγώ νομίζω... Θα διαλέξουμε και εμείς και το κοινό. Για να είναι πιο σωστό. Για να πες με τι νομίζεις. Τζαμάνι. Σύνολο με αυτά που έκανε. Με αυτά που έκανε. Γράφουμε. Ο ψηλός. Ναι, ναι. Με αυτά που έκανε στο σύνολο, για λόγω αυτών. Χότη κάτω λίγο μπάλα, ρε. Επ, αθόρυβο. Γράφουμε. Λοιπόν, επειδή και οι δύο αθλητές κάνανε εξαιρετικά καρφώματα και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος αξίζει να κερδίσει, θα δώσουμε όλοι από ένα ψήφο μαζί με το κοινό για να βγάλουμε τον νικητή. Εγώ διαλέξω συνδυασμού με όλα αυτά που είδα και από τους δύο, θα πω Τζαμάνι. Okay, it's one for Τζαμάνι. Εσύ τι λες? For me, I would go with the other guy. Marcus? Marcus, yeah, sorry. Okay. Yeah. Marcus. I believe he has the disadvantage due to height, okay. First of okay. all. And then I like the one that he jumped over the guy. That was phenomenal, man. Makes sense. Okay. That was my favorite dunk. All right. This is very tough. Let's see. I'm going with Τζαμάνι. Τζαμάνι, what do you think? I would say it was a tight game for me, and if I was, I have to choose one, I would choose Marcus forever to make this decision. Let's go! That's a derby! Choose wisely, my friend. Choose wisely. I think both were incredible, especially the one I participated in. Since Marcus is a little bit taller than me and I can't dunk and he can dunk like this, I gotta give it to Marcus. Yeah! Marcus. Let's go! Okay. Νικητής, κυρίες και κύριοι, ο Μάρκους. Το κύπελλο είναι δικαιωματικά δικό του. Let's go, bro! Congratulations. Amazing work. Αυτά, μάγκες, ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο. Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Let's go!